Φίλες και φίλοι, ακούσαμε αρκετά και θα ακούσουμε κι άλλα για το φορολογικό σύστημα. Επιτρέψτε μου δύο λόγια σχετικά με την ένταξη της σημερινής μας συζήτησης στο γενικότερο σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, στο πώς εντάσσεται το φορολογικό θέμα στο ευρύτερο πρόγραμμά μας. Η σημερινή ημερίδα εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια εξειδίκευσης, εμβάθυνσης, εμπλουτισμού του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, όπως εμφανίστηκε στις εκλογές, πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη των θεματικών περιοχών, περιλαμβάνει την βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των εναλλακτικών λύσεων που έχουμε γι' αυτά, περιλαμβάνει τον εσωκομματικό διάλογο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα δημοκρατικό και πρέπει να είναι σεβαστή η γνώμη όλων των μελών του. Περιλαμβάνει τη δημόσια διαβούλευση, μία μορφή της οποίας είναι η σημερινή, περιλαμβάνει την ανοιχτή συζήτηση με τον λαό. Σήμερα προχωρούμε στο έργο αυτό με ασύγκριτα περισσότερες δυνάμεις από ό,τι πριν τις εκλογές. Τα θεματικά τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ, οι επιτροπές ελέγχου του κυβερνητικού έργου που έχουν συγκροτηθεί για όλα τα υπουργεία, οι μόνιμες δομές προγραμματικών επεξεργασιών που συγκροτούμε, συγκεντρώνουν ήδη σήμερα ένα πλούσιο επιστημονικό δυναμικό. Όμως η άμεση σχέση και ο διάλογος με κοινωνικά κινήματα, κοινωνικές οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς, επιστήμονες και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο διάλογος με το λαό είναι για μας μια αναδικατάστατη πηγή και γνώσης και δύναμης. Στις διαστρεβλώσεις που τελευταία παρατηρούμε να επιδίδεται η κυβέρνηση, εμείς δεν θα απαντάμε με λόγια. Θα απαντάμε με γεγονότα και με πρωτοβουλίες, θα απαντάμε με διαδικασίες διαλόγου όπως η σημερινή και με εκατοντάδες άλλες που γίνονται ή θα γίνουν σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε το τι λέει ή το τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το τι τον δεσμεύει ή τι δεν τον δεσμεύει, ακόμα το τι είναι ρεαλιστικό ή δεν είναι ρεαλιστικό, δεν θα κρίνεται ούτε από τα κανάλια, από τα δελτία των ειδήσεων, ούτε από τα επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης. Θα είναι κάτι το οποίο θα κρίνεται καθημερινά μέσα από αυτό το διάλογο, μέσα από αυτή τη συζήτηση με τον λαό. Διότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και κατά την παρουσίασή του στην Αθηναίδα πριν τις εκλογές, δεν είναι ένα πρόγραμμα όπως αυτά των άλλων κομμάτων. Όχι μόνο στο περιεχόμενό του, αλλά και στην αντίληψη και στην έννοια του προγράμματος. Για μας, πρόγραμμα είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, ένας διαρκής διάλογος με τον λαό, μια συμπύκνωση και έκφραση κοινωνικών συμμαχιών, όπως προηγούμενα ανέφερε και ο πρόεδρος. Εγγύηση της αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο τα κείμενά του ή οι εξαγγελίες του. Κυρίως είναι αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης και οι κοινωνικές συμφωνίες που συνομολογούνται με τον λαό. Γι' αυτό και οι όποιες εξειδικεύσεις ή προσαρμογές χρειαστεί να γίνουν στα υφιστάμενα προγραμματικά μας κείμενα, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση, δεν θα γίνουν σιωπηλά ούτε με διολύσεις, αλλά θα είναι αποτέλεσμα δημόσιου διαλόγου και έκφραση συλλογικών αποφάσεων των οργάνων της ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να διατυπώσω σύντομες σκέψεις είναι ότι, όπως ακούσαμε από την παρουσίαση πριν, αν πριν από την κρίση τα έσοδα κατά μέσο όρο, τα φορολογικά στην Ελλάδα, αντιστοιχούσαν στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, τότε δεν θα είχαμε κρίση χρέους. Αν και οι εξοπλισμοί της Ελλάδας δεν ήταν τόσο υψηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τότε η δημοσιονομική συνθήκη θα ήταν ακόμα ευνοϊκότερη.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις παλιές ισορροπίες. Από την αρχή της κρίσης, από τις πρώτες εκδηλώσεις της, επισημάναμε ότι δεν πρόκειται απλά για μια κρίση χρέους, ούτε πρόκειται για μια κρίση χρηματοπιστωτική, αλλά πρόκειται για μια κρίση δομική ή και συστημική, όπως πολλοί την είπαν, του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Τονίσαμε επίσης πως δεν πρόκειται για μια κρίση καθαρά ελληνική ή αμερικανική ή ιρλανδική. Δεν πρόκειται για ένα άθροισμα εθνικών κρίσεων, αλλά πρόκειται για μια κρίση παγκόσμια που εκδηλώνεται και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο χώρας. Νομίζω πως σήμερα αυτές οι θεωρητικές διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται πλήρως από τα γεγονότα και τις εμπειρίες όλων μας. Ειδικά στη χώρα μας είναι πλέον σαφές ότι αυτό που ζούμε είναι η κατάρρευση ενός φθαρμένου καθεστώτος, ενός μη βιώσιμου και πριν από την κρίση αναπτυξιακού παραγωγικού υποδείγματος. Και άρα την έξοδο από την κρίση πρέπει να την κατανοήσουμε με όρους μετάβασης προς μια νέου τύπου κοινωνία, βασισμένη σε νέα αξιακά, παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Και όχι με όρους συντήρησης, επιδιόρθωσης ή αναστήρωσης του παλιού καθεστώτος. Τα όποια άμεσα επιμέρους μέτρα, επομένως, θα πρέπει να εφαρμόσουμε και πρέπει να εφαρμόσουμε για την άμεση ανακούφιση των πολιτών, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που εισηγούμαστε, όπως η σημερινή, αλλά και άλλες, θα πρέπει να κατανοούνται όχι ως προσπάθειες αποκατάστασης των πριν την κρίση συνθηκών, αλλά ως προσπάθειες ενταγμένες σε ένα νέο τύπο κοινωνίας, όπως είπα, σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, διότι η δική μας φιλοσοφία δεν είναι να εγγυηθούμε απλώς ό,τι ίσχυε πριν την κρίση. Η δική μας φιλοδοξία είναι να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα κοινωνία, για μια νέα Ελλάδα, για ένα νέο τρόπο ανάπτυξης. Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε τη χώρα μας όχι απλά λιγότερο πτωχή, αλλά να κάνουμε τη χώρα μας ένα διεθνές κέντρο παραγωγής πολιτισμού, παραγωγής γνώσης, ποιοτικών προϊόντων και πλούτου σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Με την έννοια αυτή και στον χώρο της φορολογίας, οι όποιες επιμέρους φορολογικές προτάσεις που κάνουμε εντάσσονται, όπως ήδη έχει λεχθεί, στη λογική της μετάβασης σε ένα νέο φορολογικό καθεστώς. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, διότι τελευταία η κυβέρνηση, μπροστά στο φάσμα μιας ακόμα αποτυχίας της πολιτικής της, μπροστά στο φάσμα να υποχρεωθεί να πάρει νέα μέτρα όπως έχει αυτοδεσμευτεί να κάνει σε περίπτωση αποκλήσεων, προσπαθεί να καλλιεργήσει την απογοήτευση, την παθητικότητα. Προσπαθεί να φθείρει την έννοια της πολιτικής, ακόμα και της δημοκρατίας, καταφεύγοντας σε κοινά ψεύδι, προκειμένου να πει ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι το ίδιο. Όπως η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη, έτσι πρέπει να είναι αναξιόπιστοι όλοι. Διαφορετικά ο λαός θα έχει ελπίδα και αυτοί θέλουν να πλήξουν την ελπίδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, από το βήμα της Βουλής ανέλαβε πρόσφατα αυτό το έργο. Όμως, όπως ήδη είδαμε και όπως ήδη ακούσαμε και όπως και εγώ θα προσθέσω κάποιο παράδειγμα, εμείς αυτά που είπαμε στο πρόγραμμά μας προεκλογικά, αυτά λέμε και σήμερα. Τι είπαμε παραδείγματος χάρη για το χαράτσι προεκλογικά? Το πρώτο που είπαμε στο πρόγραμμά μας και είναι γραμμένο, είναι ότι η πλήρης κατάργηση του χαρατσιού και των άλλων άδικων νόμων και φόρων συνδέεται και θα υλοποιείται όσο θα προχωρεί η θέσπιση του περιουσιολόγιου και γενικότερα η φορολογική μεταρρύθμιση. Το δεύτερο το οποίο είπαμε προεκλογικά είναι ότι ακόμα και μέχρι ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο, ακόμα και αυτό το μεταβατικό διάστημα των κάποιων μηνών ή των όποιων μηνών, εμείς θα πάρουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης, τόσο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης,
όσο και λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία πρέπει να επιχειρηθεί άμεσα. Στη δική μας αντίληψη, δεν είναι πρώτα η ανάκαμψη και μετά της οικονομίας και μετά η ανάκαμψη των εισοδημάτων. Στη δική μας αντίληψη, η ανάκαμψη των εισοδημάτων αρχίζοντας από τα χαμηλότερα είναι μία από τις προϋποθέσεις για να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας. Μεταξύ των μέτρων αυτών, λοιπόν, προτείναμε την επιστροφή του κατώτερου μισθού στα πριν τη μείωση του επίπεδα. Προτείναμε τη ρύθμιση των δανείων για υπερχρεωμένα νοικοκυριά με κοινωνικά κριτήρια. Προτείναμε την εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, καθώς και μέτρα άμεσης φορολογικής ανακούφισης, χαράτσι κλπ. Για όσους έχουν την πρώτη κατοικία, για τους ανέργους, για όσους ζουν κάτω ή γύρω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με κοινωνικά κριτήρια. Αυτά έλεγε το πρόγραμμά μας, αυτά λέμε και σήμερα. Όλα αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Θα τα αλλάξουμε όμως όλοι μαζί, εάν το κρίνουμε αναγκαίο. Μέχρι τότε εμείς θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Και τελειώνω. Νομίζουμε ότι πρέπει και σήμερα να αναστοχαστούμε όλοι γύρω από την έννοια του ρεαλισμού. Ποιος ρεαλισμός αντιστοιχεί στην εποχή μας? Η εφαρμογή των αποτυχημένων νεοφιλελεύθερων πολιτικών ή η ανατροπή τους? Ποιος ρεαλισμός ανήκει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η κοινωνία? Ο ρεαλισμός της αναμονής, της επιβράβευσης επειδή κάνουμε ό,τι μας λένε, ή ο ρεαλισμός της διεκδίκησης της σωτηρίας της κοινωνίας και της χώρας? Αν πιστέψουμε στα λεγόμενα των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου αλλά και Κουβέλη, ρεαλιστική είναι η πολιτική που μας έχει φέρει ως εδώ και μη ρεαλιστική είναι η προσπάθεια να την ανατρέψουμε. Εκείνο που επιδιώκουν, νομίζουμε και εδώ, είναι να πείσουν και με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή και αν υπάρχει δεν είναι ρεαλιστικός. Γι' αυτό μα καλωσορίζουν και εμάς, το ΣΥΡΙΖΑ, στον κόσμο του ρεαλισμού. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για τεχνάσματα ιτημένων και παραδομένων που υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Διότι εκείνο που οι ίδιοι ονομάζουν ρεαλισμό είναι η απομάκρυνση από τις ανάγκες των πολιτών αλλά και της χώρας και η υποταγή στη βούληση και τις εντολές της Τρόικα και των Μενιστών. Είναι ο δικός τους δρόμος, ο δρόμος που μας έφερε εδώ. Απέναντι σε αυτό το ρεαλισμό της παρέτησης, εμείς αντιπαραθέτουμε το ρεαλισμό της διεκδίκησης, το ρεαλισμό της ανατροπής. Διότι όπως δεν είναι ρεαλιστικό ένας άρρωστος να περιμένει να θεραπευθεί με ένα λάθος φάρμακο, έτσι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε να μας βγάλουν από την κρίση εκείνοι που μας οδήγησαν σε αυτήν. Διότι μόνο με την ανατροπή αυτής της πολιτικής, μόνο από την έξοδο από το χρεοκοπημένο υπόδειγμα που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μόνο με βαθιές αλλαγές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ακριβώς την έξοδο από την κρίση για την κοινωνία και το λαό. Ρεαλισμός για μας σημαίνει να φέρουμε ακόμα σε μεγαλύτερη αντιστοιχία το πρόγραμμά μας, την συγκρότησή μας, την κομματική, τις κοινωνικές συμμαχίες μας, τις συνεργασίες μας, τις διεθνείς μας σχέσεις, σε μεγαλύτερη αντιστοιχία με τις υψηλές απαιτήσεις μιας τέτοιας ανατρεπτικής πορείας, δύσκολης αλλά και της μόνης ελπιδοφόρησης. Σε ευχαριστώ.